αρχικά γνωρίζω ή δυο ξέρω εγώ. Από παιδιά. Καταγωγή του είναι από την Κατερίνη και δικιά μου από την Μακεδονία επίσης. Γνωριστήκαμε, φαντάζομαι, τα πρώτη φορά στη Λευκοκαρία και από τότε ο Θεός μας ευλόγησε μια καλή σχέση και γνωριμία. Έγιναν, θα πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ μπροστά σας, αλλά θα μου το επιτρέψετε αυτό. Ο Αλέκος και η Ναυτικά έγιναν ιδιαίτερη ευλογία και μαρτυρία σε μένα όταν πριν από μερικά χρόνια ο γιος του, ο Γιάννης, μαζί με άλλα άτομα, αλλά ιδιαίτερα θα σταθώ στο Γιάννη, ήσασταν σε ένα πολύ άσχημο αυτοκινηστικό ατύχημα έξω από τη Λαμία. Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λαμίας είχαν σηκώσει τα χέρια τους, θεωρώντας ότι ο Γιάννης δεν είχε καμία ελπίδα. Είχα βρεθεί μαζί τους τότε και μαζί με άλλους αδελφούς στο νοσοκομείο της Λαμίας. Είδα δύο ανθρώπους ναι, να πονάνε, να κλαίνε, αλλά η πίστη τους ήταν στον Κύριο. Γιατί, αλέω και ναυσικά, εμένα μου μίλησε τρομερά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί δώσατε μια μαρτυρία. Δεν την φαντάζομαι, δεν την ευχόμαστε σε κανέναν, αλλά ήρθε ο Θεός το επέτρεψε στη δική σας ζωή και εκεί πέρα εσείς που δεν είστε κήρυκες όπως εμείς που καλούμαστε να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές, εσείς μιλήσατε πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός καλεί ανθρώπους αδελφοί όχι μόνο για να γίνουν κήρυκες, αλλά για να διακονήσουν στο έργο με πολλούς τρόπους. Ο Αλέκος πάντοτε όταν με έβλεπε μου έλεγε κήρυκα. Ο ίδιος του επίσης είναι κήρυκας, αλλά ο Θεός δεν τον κάλεσε να είναι στον άμπονα, τον κάλεσε με άλλο τρόπο να κηρύττει. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στην επιπόρους ομιλία του, εσείς είστε το φως του κόσμου, να λάμψει το φως σας ανάμεσα στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα τον ουράνιο. Ο Αλέκος πειναυστικά είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι στον άμπονα, ο Θεός χρησιμοποιεί για να λάμψει το φως τους. Και το τελευταίο διάστημα τους χρησιμοποιεί στην Τανζανία. Δεν θα πάνε τώρα πρώτη φορά, έχουν πάει αρκετές φορές. Και ο Θεός τους κάλεσε σε εκείνο το μέρος για να διακονήσουν σε ορφανά. Θα πούν περισσότερα εκείνοι, δεν θέλω να πω εγώ. Αλλά σαν Εκκλησία χαιρόμαστε για τα αδέλφια μας, τα οποία ο Κύριος τα καλεί. Δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψεις την πατρίδα σου, την ασφάλεια της πατρίδας σου και ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία όταν μόλις έχει πάρει τη σύνταξη θα μπορούσε να απομονωθεί στο σπίτι του, να ασχολείται με τα δικά του και να κάνει ότι τα χόμπι που ίσως δεν είχε τον χρόνο να τα κάνει πραγματικότητα μέχρι τώρα. Αλλά ο Κύριος τώρα τους βάζει σε μια διακονία που ενδεχομένως ήδη ποτέ δεν φαντάστηκε. Και εκεί να απαντούν όπως απάντησε ο Ισαΐας όταν ο Θεός τους ρώτησε ποιος θα πάει για εμάς. Και ο Ισαΐας δεν έδειξε τον Ιερεμία, έτσι λέω, έδειξε εδώ εγώ Κύριε Απόστολον. Ο Χριστός πριν να αναλυθεί είπε εκείνα τα φοβερά λόγια προς την Εκκλησία και τα λέει προς όλους μας. Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Σήμερα το πρωί αναφέρθηκα στο κηρύγμα μας αυτά τα λόγια του Κυρίου. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη. Δεν είπε σε όλα τα έθνη, όλα τα έθνη κάντε τα μαθητές μου. Βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Έτσι κρίνει το Ευαγγέλιο. Η ευθύνη είναι δική μας να πάμε σε όλα τα έθνη και να κάνουμε όλα τα έθνη μαθητές του Κυρίου. Ναυσικά και Αλέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάλι μας δυνάσκετε και εσείς δεχτήκατε το κάλεσμα και πηγαίνετε στην Τανζανία. Να ξέρετε ότι οι προσευχές μας σας συνοδεύουν και χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λαμβάνουμε νέα σας. Ο Θεός να σε ευλογεί.
Γεια σας, αδερφοί και αδερφές. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Εμείς ευχαριστούμε γιατί όταν ο Γιάννης μας ήταν στην εντατική και οι γιατροί δεν μας δίνανε ελπίδες, σταθήκατε όλοι δίπλα μας και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες αδερφοί προσέφονταν για τον Γιάννη και ο Κύριος έκανε έλεος, όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους, αλλά γιατί άκουσαν τις δεήσεις των Αγίων του. Και δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλους σας και εσείς σταθήκατε δίπλα μας. Δεν ήμασταν εμείς δυνατοί, αλλά ο Κύριος μας κράτησε με τη χάρη του και οι αδελφοί με τις προσευχές. Και πραγματικά έγινε ένα θαύμα και ο Γιάννης μας είναι ζωντανός, είναι υγιής σχεδόν 100% και θα έρθει μαζί μας και αυτός στην Τανζανία να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο γι' αυτό. Και πραγματικά αυτό ήταν για μας ένα μεγάλο μάθημα. Ένα μάθημα ότι η προσευχή κάνει αυτά που δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Η προσευχή κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η προσευχή κάνει θαύματα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να συμμεριστούμε μαζί σας τον οραματισμό, να σας πούμε πόσο Θεός το έβαλε στην καρδιά μας και να ζητήσουμε από εσάς τις προσευχές σας, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα χωρίς τις προσευχές των αδελφών. Δεν μπορεί κανείς να κάνει μόνος του οποιοδήποτε έργο, εάν δεν στηρίζεται από τις προσευχές των αδελφών. Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί υπάρχει ανταπόκριση από τους αδελφούς, υπάρχει ανταπόκριση και αγάπη από την Εκκλησία. Το έργο αυτό είναι μέσα από την τοπική μας σύνοδο, γίνεται κάτω από την τοπική μας σύνοδο. Είναι αυτή η υπεύθυνη και το έργο αυτό το έχουν αγκαλιάσει και οι εκκλησίες δικές μας, αλλά και οι εκκλησίες της Ελευθερικής και της Ελεύθερης Εκκλησίας. Είναι ένα έργο που θα το κάνουμε όλοι μαζί για τη δόξα του Κυρίου και να γίνουμε μια μαρτυρία στη χώρα αυτή και συγκεκριμένα στο χωριό που θα δείτε σε λίγο κάποιες εικόνες, στο χωριό Γκαλιτζέμπε της νότιας Τανζανίας, όπου με τη χάρη του Θεού θα πάμε να κάνουμε ένα κέντρο ορφανών όπου θα υπάρχουν σπιτάλια που θα φιλοξενούμε παιδάκια ορφανά που δεν έχουν κανένα από τους δύο γονείς, όπου με τη χάρη του Θεού θέλουν να φτιάξουν ένα τεχνικό σχολείο, να μαθαίνουν μια τέχνη, όπου θέλουμε να φτιάξουμε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών, όπου θα μπορούμε τουλάχιστον να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους εκεί πέρα, γιατί στα χωριά της Αθηνής δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει τίποτα. Αν κάποιος πάθει κάτι και είναι γρήγορο, απλά πεθαίνει. Και η σύζυγός μου φυσικά είναι νοσηλεύτρια, νοσοκόμα, και προσευχόμαστε κάποιος γιατρός να έρθει κάποια στιγμή εκεί, για να προσφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα τις υπηρεσίες μας δείχνοντας την αγάπη του Χριστού στους ανθρώπους αυτούς. Πόσο Θεός το έβαλε στην καρδιά μου, πώς μου ήρθε τώρα στα 52 μου και 53 τώρα να πάω στην Αφρική. Δεν ήταν κάτι που έτσι μου ήρθε και είπα αύριο φεύγω στην Αφρική. Σε συντομία θα σας πω πώς ξεκίνησε. Υπήρχε το αρχές του 11 ένα ταξίδι για να γίνει στην Αφρική με σκοπό να κτιστεί μια εκκλησία σε μια περιοχή της κέντρο-ανατολικής Τανζανίας, στην περιοχή των Μασάι, να φτιάξουμε μια εκκλησία. Μόλις αυτό το άκουσα εγώ, αμέσως είπα, θα πάμε, θα πάω. Και την περίοδο εκείνη, το ταξίδι αυτό, πήγαμε με τη σύζυγό μου και τον μικρό μου, τον γιο, έχω τρία παιδιά. Πήγαμε τον μικρό μου, τον γιο, τον Πάνο, ο Γιάννης είναι ο μεσαίος μας που χτύπησε και έχω και ένα τρίτο μεγαλύτερο παιδί τον ίδιο. Έτσι λοιπόν πήγαμε με το μικρό μας το γιο. Στο ταξίδι αυτό, εγώ πήγα και είπα αμέσως είμαι διαθέσιμος να πάω για το λόγο ότι όταν αναγεννήθηκα το 1976, ηλικία 16 χρόνων, από τότε είχα μια επιθυμία στην καρδιά μου να κάνω κάτι για τον Κύριο σε χώρες όπως είναι η Αφρική. Αλλά ο Κύριος για 35 χρόνια δεν άνοιξε ποτέ μια τέτοια πόρτα, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς. Δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι σε μια τέτοια χώρα, γιατί ο Θεός ήθελε, το βλέπω τώρα, ήθελε να με περάσει από πολλά στάδια, να με σμιλεύσει, να μάθω διάφορα πράγματα και από την ζωή, μαθαίνοντας διάφορα τεχνικά πράγματα, γιατί η δουλειά μου και η απασχόλησή μου είναι τεχνική, φτιάχνω και κατασκευάζω ό,τι χρειάζεται για να φτιάξει κάποιο ένα σπίτι, ένα κτίριο. Και έτσι ο Θεός αυτά τα χρόνια με εκπαίδευσε πάνω σε αυτόν τον τομέα, αλλά αυτά τα χρόνια με εκπαίδευσε και με αύξησε πνευματικά
και με τη χάρη που πιστεύω μας ετοίμασε χωρίς εμείς να το ξέρουμε και την ώρα αυτή για το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν δεχτήκαμε αμέσως να πάμε στο ταξίδι αυτό και πήγαμε. Ήταν Χριστούγεννα και στον καινούριο χρόνο τις πρώτες μέρες. Ξεκινήσαμε την εκκλησία αυτή, κάναμε τους στίχους και έπρεπε να πάμε μετά ένα δεύτερο ταξίδι για να κάνουμε την οροφή. Και έτσι ξαναπήγα τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Αυτή τη φορά μόνος μου, χωρίς τη σύζυγο και το παιδί μου, αλλά με μια άλλη ομάδα, γιατί δεν είχαμε τα χρήματα να πάμε πάλι όλοι μαζί, γιατί πληρώνουμε τα έξοδα από δικά μας χρήματα. Έτσι πήγα με μια άλλη ομάδα να φτιάξουμε την οροφή. Όταν πήγα εκείνο το ταξίδι, ο αδελφός Εμμάνουελ, που είναι ένας Αφρικανός Ευαγγελιστής, ο οποίος είναι πάντοτε μαζί μας σαν μεταφραστής και μας βοηθάει, ήταν εκεί και μου είπε τις τελευταίες μέρες πριν φύγουμε, ήταν Σεπτέμβριος. Μου λέει, αδελφέ, σε παρακαλώ, έλα στην πόλη μου, την Μπέια. Η πόλη του Μπέια είναι από εκεί που κτίσαμε την εκκλησία, νότια 600 χιλιόμετρα. Από εκεί την περιοχή είναι αυτός. Μου λέει, έλα σε παρακαλώ τα Χριστούγεννα στην περιοχή μου, μαζί με τη σύζυγό σου, για να διακονήσουμε 10 κέντρα ορφανών, όπου υπηρετώ και διακονώ, και να μιλήσουμε στα ορφανά παιδιά για την αγάπη και την γέννηση του Χριστού και το μήνυμα της σωτηρίας και να τα βοηθήσουμε, δίνοντας τα πρόφυλα. Εγώ του είπα, δεν του είπα ότι δεν θα έρθω, απλώς του είπα να προσευχηθούμε αδερφέ και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήξερα μέσα όμως ότι δεν μπορώ να πάω ξανά τρίτο ταξίδι την ίδια χρονιά στην Αφρική, είναι αρκετά τα έξοδα. Αλλά γυρνώντας πίσω, είπα ότι αρχικά πρέπει να βρούμε κάποιους, να βρούμε μια ομάδα για να την οργανώσουμε να πάει το Χριστούγεννα σε αυτό το ταξίδι να διακονήσουμε τα παιδιά αυτά. Μιλάμε για 10 διαφορετικά χωριά, 5.000 παιδιά. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι τη ΖΕΤΑ. Την ξέρετε όλοι εδώ, είναι από εδώ και η οποία ασχολούνταν και ασχολείται με τα παιδιά και την πλησιάσαμε και την είπαμε θέλεις να πας να ετοιμάσεις ένα μάθημα να διακονήσεις και να μιλήσεις τα παιδιά αυτά. Και ΖΕΤΑ είπε ευχαρίστως να πάω. Αλλά θα πάω μόνοι μου. Ναι, θέλω να πάω, αλλά μόνοι μου λίγο φοβάμαι. Και είμαι εμείς στην αφορία, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους μαζί και έτσι προσπαθούμε να οργανώσουμε την ομάδα. Αλλά να έχω δώσει και άλλα σχέδια. Την ώρα, το διάστημα που οργανώνουμε με την ομάδα, τον Οκτώβριο, αυτό είναι Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου. 3 Οκτωβρίου, ο Θεός δεν μου άφησε μια νύχτα να κοιμηθώ. Δεν είμαι χαρισματικός, δεν είμαι πεντηκοστιανός, αλλά ο Θεός εκεί το βράδυ δεν μου άφησε να κοιμηθώ. Και λέω ο Θεός, γιατί το κατάλαβα μετά. Εκείνη τη νύχτα, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έκλεισα μάτι μέχρι που ανέβηκε ο ήλιος, και να είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, άκουσα σκέψεις στο μυαλό μου για την Αφρική συνεχώς. Ότι πρέπει να κάνω κάτι για την Αφρική, ότι πρέπει να πάω εγώ στην Αφρική τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα να πάω με την Αυσικά και με τον Γιάννη, το γιο μας. Και όπως ερχόντουσαν οι σκέψεις, έλεγα θέλω να είναι από σένα αυτό, εγώ ξέρω ότι θέλω να πάω. Είμαι διαθέσιμος να πάω, αλλά δεν μπορώ να πάω. Δεν έχουμε ένα θέμα να διαθέσουμε πάλι να πάμε. Συνεχίζονταν οι σκέψεις το βράδυ εκείνο και ήρθαν άλλες σκέψεις στο μυαλό μου, οι οποίες έλεγαν πήγαινε πλησία σε έναν αδερφό που ήξερα, ηλικιωμένο αδερφό, ο οποίος είναι οικονομικά ευκατάστατος, μου λέει πήγαινε πλησία σε αυτόν τον αδερφό και ζήτησε να σε βοηθήσει. Πώς θα το κάνω αυτό, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Πλησία σου κάποιο αδερφό, το πρόγραμμα να πάω ταξίδι και μου βοήθησε να πάω ταξίδι. Πήγαινε συνεχώς, η σκέψη όμως δεν έφυγε από το μυαλό μου, πρέπει να το κάνω αυτό. Και μάλιστα έλεγα, κι αν πάω, κύριε, 5.000 παιδιά, πού θα βρούμε χρήματα να τα διακονήσουμε, γιατί δεν μπορώ να πάω στα παιδιά αυτά με άδεια χέρια, να τους πω, Θεός σας αγαπάει, γεια σας. Παιδιά πεινάνε, πρέπει να τους δώσεις να φάνε. Είναι το πρώτο που έχουν ανάγκη και ζητάνε. Πώς θα βρούμε χρήματα να δεν αναλογίσουμε τα παιδιά αυτά. Οι σκέψεις συνέχιζαν, οι δικές μου και άλλες σκέψεις που ήταν απαντήσεις στις δικές μου σκέψεις. Πήγαινε σε εκκλησίες, ζήτα από τους αδερφούς ένα ευρώ για το ταξίδι αυτό. Μιλάμε έτσι σε περίοδο κρίσης. Πώς θα το κάνω αυτό. Το πρωί που σηκώθηκα από το κρεβάτι, χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς να το καταλάβω, πήρε το τηλέφωνο και πήρε αυτόν τον αδερφό. Του λέω, είχα το βράδυ αυτό που πέρασε κάποια ανησυχία και θέλω να σου μιλήσω για την Αφρική. Και χαμογελάει και μου λέει, και εγώ θέλω να σου πω κάτι για την Αφρική. Και συναντιόμαστε μετά από μια εβδομάδα. Μιλάω στον αδερφό και αφού του είπα όλα αυτά, χαμογέλασε και μου λέει, ξέρεις τι ήθελα και εγώ να σου πω. Τον τελευταίο καιρό έχω σκέψεις και ανησυχίες τους τελευταίους δύο μήνες, έχω κάποια χρήματα.
πού να τα διαθέσω για το έργο του Θεού. Και είχα στο μυαλό μου, αν εσύ ήθελες να πας στην Αφρική, να τα δώσω σε σένα. Αυτό για μένα ήταν τρομερά συγκινητικό, τρομερά δυνατό. Ήταν για μένα μια βεβαίωση από το, ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές μου από τον Κύριο. Αυτός ο άδερφος, όχι μόνο πλήρωσε τα εισιτήριά μου και τις Μαυσικάς και τη Γιάννη, αλλά μας έδωσε και 10.000 δολάρια για να πάρουμε βοήθεια για τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Πήγα, ήταν αρχές Δεκεμβρίου αυτό. Δεν είναι αρχές Δεκεμβρίου. Και πήγα σε μερικές αδερφές εκκλησίες στην Αθήνα. Και πήρα τηλέφωνο και σε κάποιες άλλες εκκλησίες, σε κάποιους άλλους ποιμένες στην Βόρεια Ελλάδα. Και μίλησα και είπα, αδερφή, θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πάμε να διακομίσουμε 5.000 παιδιά. Θέλω, αν θεσμάζει την καρδιά σας, να δώσει το καθένα σε ένα ευρώ για το έργο αυτό. Και είχα στο μυαλό μου 5.000 παιδιά, να μαζέψουμε 5.000 ευρώ, να μπορούμε να πάρουμε ένα κιλό ρύζι για κάθε παιδί. Ο Θεός με τρόπιασε για την ευελπιστία μου. Μαζέψαμε 10.000 ευρώ. Και είχα 10.000 ευρώ μαζί μου και 10.000 δολάρια. Και πήγαμε, αδερφή, το ταξίδι αυτό με άλλα αδέρφια, 11 άτομα, μια ομάδα. Διακονήσαμε 10 χωριά, που και την περίοδο εκείνη που πάμε τα Χριστουγεννιάτικα, τα Χριστούγεννα είναι περίοδος βροχών. Και οι αδερφοί εκεί προσευχόντουσαν να μην βρέξει εκείνη την εβδομάδα που θα είμαστε εκεί. Και περίμεναν πολλές βροχές, γιατί αν έβρεχε από τα 10 χωριά δεν θα μπορούσαμε να πάμε στα 8. Είναι χωματόδρομος, χωραφόδρομος θα έλεγα, πολλές ώρες. Και αν βρέχει, θα σκόνει και δεν μπορούσε να πας με ένα αυτοκίνητο. Και την περίοδο εκείνη δεν έβρεξε σχεδόν καθόλου. Και πήγαμε, διακονήσαμε περίπου 5.000 παιδιά, αγοράσαμε 10 τόνους ρύζι και 5 τόνους φασόλια, αγοράσαμε περίπου 450 στολές που πρέπει να φοράει για το σχολείο τους, την άσπρη που κάνουν στο μπλε παντελονάκι και στα κεβάλα παπούτσια. Και ευλογήσαμε τους αδερφούς, οι αδερφοί είχαν τόσο τρομερή χαρά, μας είπανε πού μας ξέρατε, πού μας βρήκατε, πώς ήρθατε εδώ. Ποτέ δεν έχουμε πάρει τέτοια βοήθεια από κανέναν. Και με μεγάλη ευκαιρία να μαρτυρήσουμε, η αδερφή Ζέτα έκανε, είχε προετοιμάσει ένα πολύ ωραίο μάθημα για τα παιδιά. Τα παιδιά πρώτη φορά στη ζωή τους βλέπανε μάθημα με φανελογραφίες και με χειροτεχνία. Είχαμε ετοιμάσει από εδώ 5.000 χειροτεχνίες μικρές, μια καραμούλα που ήταν σχετικά το μάθημα και μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά. Είχαμε πάρει μαζί μας περίπου 11.000 καραμέλες και δώσαμε στα παιδιά. Ήταν μεγάλη ευλογία για τα παιδιά, αλλά πολύ μεγαλύτερη για εμάς και για όλη την ομάδα. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Κύριος, όταν βλέπει ανοιχτές καρδιές, είναι έτοιμος να κάνει θαύματα. Είναι έτοιμος να κάνει πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και από εκείνο το ταξίδι, θα σας πει ένα φυσικά αργότερα, πόσο ο Θεός έβαλε στην καρδιά μας μέσα από τα 10 χωριά όταν να διαλέξουμε ένα χωριό. Και εκεί να ξεκινήσουμε να κάνουμε το κέντρο μας αυτό. Από εκείνο το ταξίδι. Ο Θεός πλέον ήταν ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά μας ότι θέλει να πάμε εκεί να τον υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε τα ορφανά που είναι σε άθλια κατάσταση και όχι μόνο τα ορφανά αλλά και ολόκληρο το χωριό και τα γύρω χωριά. Να μαρτυρήσουμε για την αγάπη του Χριστού και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και οι ψυχές να επιστρέψουν. Γιατί ο Κύριος σκοπός μας ό,τι κάνουμε είναι ψυχές να κερδιθούν στον Κύριο. Αλλά δεν μπορεί σε μια χώρα να πας να μιλήσει για την αγάπη του Χριστού όταν οι άνθρωποι πεινάνε και δεν έχουν κάπου να μείνουν. Πρέπει να τους προσφέρεις αυτά που έχουν ανάγκη και μετά να τους μιλήσεις για την αγάπη του Χριστού. Γιατί ο λόγος πρέπει να πάει μαζί με έργο. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πάρετε μια ιδέα, να σας δείξουμε τι κάναμε τα Χριστούγεννα αυτά. Γιατί ξαναπήγαμε πάλι τα Χριστούγεννα που μας πέρασε με μια άλλη μικρή ομάδα. Και διαγωνίσαμε 3 χωριά, γιατί επικεντρωθήκαμε πλέον στο χωριό που θα κάνουμε το κέντρο μας. Και μαζέψαμε τα ορφανά εκεί που θα είναι μαζί μας και κάναμε γιορτή με τα ορφανά αυτά. Και διαγωνίσαμε και άλλα 2 χωριά. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε το βίντεο, να δούμε το χωριό που θα είμαστε και να δείτε και τα παιδιά μας. Αυτή είναι η ομάδα μας. Δωρεάν για να κάνουμε το κέντρο μας. Αυτή είναι η έκταση που θέλουμε εδώ, αριστερά.
Και αυτό είναι το πρώτο σπίτι που ξεκίνησε να γίνει όταν πάμε να μείνουμε. Για να κάνουμε το υπόλοιπο. Εδώ είναι η υποδοχή που μας γίνεται. Αυτή είναι η εκκλησία του χωριού. Πάει το κρυλά μας μαζεμένα εδώ. Τα περισσότερα από εδώ. Μαζέψαμε τα περισσότερα από τα κρυλά που είναι μαζί μας για να τα χωρίσουμε και να μας χωρίσουμε. Για να κάνουμε μια μικρή γιορτή για αυτά, να τα δώσουμε φαγητό και δώρο όπως θα πει μετά. Αυτά είναι τα κοριτσάκια αριστερά και δεξιά τα αγόρια. Ήμασταν ολιγόπιστοι γιατί είχαμε σαν στόχο να μαζέψουμε 30 παιδιά, γιατί βλέπουμε βοήθεια για κάθε παιδί από αδέλφια και από τις εκκλησίες εδώ. Είπαμε θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τη χάρη του 30 παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 75 παιδιά. Το φαγητό που τους μαγειρέψαμε, το ρύζι που είναι τροφή που κάποια από τα παιδιά αυτά τα περισσότερα δεν τρώνε σχεδόν ποτέ. Γιατί είναι πολύ ακριβή. Έχει 1 ευρώ το κιλό. Και το μεροκάματο, ένα πολύ καλό υγρομίστρο, είναι 3 ευρώ την ημέρα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αγοράσουμε το ρύζι για να το έχουμε ακόμα. Και έτσι το πολύ special φαγητό για αυτούς είναι το ρύζι με φασόλια και ίσως και λίγο ζωμό κρέατος. Η καθημερινή του στροφή στο συγκεκριμένο χωριό που είμαστε είναι καλαμποκάλερο κάθε πρωί και το βράδυ πατάτες. Είναι αυτά που παράγουμε. Παράγουμε καλαμπόκι και πατάτες στην περιοχή. Αυτός είναι ο Τζίμις που του πήραμε τα περασμένα Χριστούγεννα, του πήραμε την αναπηρική καρέκλα. Είναι ένα παιδί που δεν έχει ένα πόδι και παρότι είναι ανάπηρο δεν κινείται και σερνόταν στο χώμα. Βλέπετε και δεν χρειάζεται πυρούνια. Γιατί όχι μόνο δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν, αλλά και τα πυρούνια δεν είναι χρειάζεται πλήσιμο και νερό δεν υπάρχει. Τα κοριτσάκια αυτά πετάνε κοντά μαλλιά γιατί δεν υπάρχει νερό και δεν μπορούν να πληθούν. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες έχουν κοντά μαλλιά. Αλλά δείτε τώρα πώς δοξάζουν το κύριο και με τι χαρά ψεύδουν τα παιδιά αυτά. Πόσο χαρούμενα είναι που είμαστε εκεί για να τα βοηθήσουμε. Εδώ μπροστά θα δείτε πώς πλένουν τα πιάτα. Είναι θαυμαστό το μάθημα που παίρνουν όσοι πάμε εκεί, όσοι μικροί και μεγάλοι κοψάζουν τον Θεό και ευχαριστούν τον Θεό με το τίποτα που έχουν. Είναι πραγματικά δεν μου σημαίνει τίποτα. Και στο χωριό αυτό όπως το ξέρω την Τανζανία υπάρχει περίοδος 6 μηνών που είναι περίοδος βροχών. Βρέχει σχεδόν κάθε μέρα. Και 6 μήνες είναι περίοδος ξηρασίας με πολύ λίγες βροχές. Λοιπόν, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο εδώ, να πάμε σε έναν άλλο χώρο που προσπαθούμε να κάνουμε ένα σχολείο και ζήτησαν και εμάς να βοηθήσουμε, το οποίο είχε κανονική σκεπή επάνω για να μοιράσουμε τα δώρα που τους φέραμε από την Ελλάδα. Φέραμε παιχνίδια, ρούχα και καραμέλες. Είναι το μάθημα που κάνουμε στα παιδιά και σε κάθε εκδήλωση που κάναμε. Μια αποστολική ιστορία και το βιβλίο χωρισμό για μεταχρώματα, το βιβλίο της Σοφίας. Εδώ μοιράζουμε από 3-4 καραμέλες και 2-3 μπισκότα. Και για αυτά είναι κάτι που δεν το έχουμε σχεδόν ποτέ. Και για εμάς είναι κάτι το πολύ απλό και κάτι το ευκολές να πάρεις και το βιβλίο καραμέλα, δηλαδή καραμέλες.
ευχαριστούμε κάτι πάρα πολύ σκληρό. Έτσι, το λίγο το δικό μας είναι πολύ και μεγάλη ευλογία για αυτούς εκεί. Ζήναμε και ένα δαχτυλάκι με τα χρώματα. Βλέπετε, οι σακούλες είναι από τον τζάμπο και στη γλώσσα του τζάμπο σημαίνει γεια σου. Και έτσι ταιριάξε ωραία εκεί πέρα. Και να τους αγοράσανε παπούτσια από εκεί και τα πλημμυράκια αυτά που φοράνε τα πήραμε και όλα τα άλλα τα δώρα με χρήματα που δίνουν οι αδερφοί που υποστηρίζουν τα παιδιά αυτά. Στο χωριό που πάμε να κάνουμε το κέντρο μας δεν είναι Αφρική όπως την νομίζετε και την φαντάζεστε. Είναι το χωριό μας σε υψόμετρο 2.180 μέτρα. Και κάνει κρύο. Την περίοδο του χειμώνα κάνει 10 βαθμούς το βράδυ, ίσως και 5 βαθμούς κάποια βράδυ. Για περίπου μια περίοδο 2 μηνών. Μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουλίου, είναι χειμώνας. Είναι ανάποδα γιατί είναι κάτω από το σημείο τα ζωή. Και τα σπίτια τους είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε, χωρίς θέρμανση φυσικά και πολλά σπίτια, τα παράθυρα τους είναι από κάποια λαμαρίνα. Οι πόρτες του δωματίου τους είναι κάποιες κουρτίνες, κάποια υφάσματα. Και το πάτω με ένα χώμα, το βάζουν ένα στρώμα κάτω στο χώμα εάν έχουν και τα ρούχα τους είναι σε ένα μπόγο, σε μια κομμή πάνω στο πάτωμα, κάτω στο χώμα. Παρόλα αυτά βλέπουμε τα παιδιά πόσο ήσυχα και χρόνια περιμένουν στη σειρά για να πάρουν την τσαντούλα με τα δωράκια που είναι μέσα. Απλώς ήταν τόσο στριμωγμένα εκεί και προσπαθήσαμε, ανοίξαμε τις βαλίτες κάτω στο χώμα και προσπαθούσαμε να μοιράσουμε τα δώρα στα αγόρια και στα κορίτσια γιατί ήταν διαφορετικά. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά προσπαθούσαμε το Θεό γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε τα σπιτάκια μας, τα κτηριάκια μας και θα είμαστε οργανωμένοι και θα μπορούμε να προσφέρουμε πιο όμορφα τις υπηρεσίες μας στα παιδιά αυτά. Από τα 75 παιδιά, τα 33 περίπου είναι από το χωριό Καλιτσέπερ και τα υπόλοιπα είναι από τα γύρω χωριά. Εδώ είναι τα παιδάκια, ξέρουμε και το σπίτι που εδώ που γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχει σοβαριστεί και έχουν μπει και οι λαμαρίνες επάνω στο σπίτι. Είναι εδώ που θα μείνουμε και αργότερα με διάφορα εδώ θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Είναι 4 δωμάτια, θα χρησιμοποιηθεί σαν σπουδάκι φιλοξενίας. Όπου θα φιλοξενούν αδέρφια που θα έρθουν να μας βοηθήσουν και να διακονήσουν μαζί μας τα παιδιά αυτά. Βλέπετε εκεί, ξέρουν χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα, είναι έτοιμοι να πάσουν στο ίδιο να ψάχνουν να το ψάχνουν αυτό το παιδί. Τα περισσότερα από τα παιδιά έχουν πολύ ωραίες φωνές. Έχει χάρισμα αυτός ο λαός, έχουν ωραίες φωνές και έχουν το ρυθμό μέσα τους, οπότε δεν χρειάζονται βοήθεια. Να απολαύσουν το πρόγραμμα, το μάθημα.
ακούνε το μάθημα, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να ακούνε μαθήματα και μάλιστα με παραστάσεις, με φωτογραφίες και με εικόνες. Εδώ είναι μια άλλη εκκλησία στην περιοχή της Μπέιας και αυτή είναι και η χοροδία της εκκλησίας αυτής. Όπου πηγαίναμε, πρώτα ψέλανε μερικούς ύμνους για να μας καλωσορίσουν και μετά κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Είναι παιδιά πιστά από πιστές οικογένειες και οξάζουν τον Κύριο.